Βρισκόμαστε στη Δημοτική Πινακοθήκη μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Παναγιώτη Τσακίρη. Εδώ έχουμε μερικά έργα του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου που έφυγε προημερών, του Αλέκου Φασιανού. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τα έργα αυτά? Πριν λίγες μέρες πέρασε στην αιωνιότητα μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους. Το δυσάρεστο αυτό γεγονός μας έδωσε το έναυσμα να για ακόμη μια φορά, όσο άκομψο και αν φαίνεται ή και αν ακούγεται, να αναφερθούμε στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης. Η πόλη της Μυτιλήνης για ακόμα μια φορά γίνεται τόπος αναφοράς πάλι μιας μεγάλης προσωπικότητας του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό διότι στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης βρίσκονται έργα του μεγάλου αυτού Έλληνα ζωγράφου, τα οποία κοσμούν το εμβληματικό αυτό κτίριο και την εμβληματική αυτή συλλογή, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι από τις πιο ωραίες και από τις πιο σπάνιες συλλογές στην Ελλάδα. Η Δημοτική Πινακοθήκη λοιπόν Μυτιλήνης φιλοξενεί 5 έργα του Φασιανού, πρώιμα έργα της πρώιμης εποχής της δημιουργίας του, προέρχονται από τη συλλογή του Γεωργίου Σίμου Πετρή, η οποία συλλογή είναι αυτή η οποία αποτέλεσε τη μαγιά της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης, μαζί με τα άλλα έργα τα οποία δώρησε ο Τεριάντ όσον αφορά το Θεόφιλο και τα οποία βρίσκονται στον πάνω όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τοποθετημένα σε εύληπτο σημείο ώστε να μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτης να τα θαυμάσει και να τα δει. Τα έργα είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία βρίσκονται στη δεύτερη αίθουσα του πρώτου ορόφου της Δημοτικής Πινακοθήκης. Τα έργα αυτά είναι μοναδικά. Θα δείτε ότι με δικά του γράμματα ο Αλέκος Φασιανός γράφει «Ο Φασιανός για την ελευθερία της τέχνης» σε πολλά από αυτά τα έργα. Εδώ θα δείτε στην πέμπτη αίθουσα του πρώτου ορόφου της Δημοτικής Πινακοθήκης βρίσκεται ένα μοναδικό έργο του Φασιανού με τίτλο «Ηρωικό και δοξαστικό Κύπρος», το οποίο το έχει φιλοτεχνήσει 3 μέρες μετά την πρώτη εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. 23 Εβδόμου, υπογράφεται 23 Εβδόμου του 1974. Είναι μοναδικό έργο, δεν υπάρχει πουθενά άλλου και αξίζει τον κόπο στους επισκέπτες να το θαυμάσουν. Βρισκόμαστε μάλιστα και σε μία αίθουσα που μου δίνεται ευκαιρία, όπου βρίσκονται και έργα του Σικελιώτη και για ακόμα μια φορά λέω ότι η Δημοτική Πινακοθήκη έχει να επέρεται ότι φιλοξενεί έργα με μεγάλη σημασία και είναι από τις πιο πλούσιες και όσον αφορά και την ποιότητά τους αλλά και την ποσότητά τους δημοτικές πινακοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είναι σκοπός μας, έχουμε βάλει ως στόχο και σκοπό να την αναδείξουμε, γιατί αξίζει τον κόπο. Θέλετε να μας υπενθυμίσετε τι μέρες και ώρες λειτουργεί η Δημοτική Πινακοθήκη? Η Δημοτική Πινακοθήκη λειτουργεί από το πρωί, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, για τον οποιοδήποτε επισκέπτη επιθυμεί να έρθει να το δει. Και φροντίζουμε ώστε τους θερινούς μήνες, κατά τη θερινή περίοδο, η Δημοτική Πινακοθήκη να είναι ανοιχτή και τα Σαββατοκύριακα. Το επιδιώκουμε, αν και υπάρχει έλλειψη προσωπικού, εντούτοις προχωρούμε σε ένα τέτοιο σχεδιασμό ώστε να το πετύχουμε. Το προηγούμενο διάστημα είχατε φέρει στη Δημοτική Πινακοθήκη τη χάρτα του Ρίγα και την καρδιά του Μιαούλη. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Αυτό που έχουμε να περιμένουμε, ότι για το προσεχές κυρίως στη θερινή περίοδο, η φιλοξενία εκθέσεων μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, καθώς και η πραγματοποίηση κάποιων εκδηλώσεων, οι οποίες θα είναι συναφείς με την ανάδειξη και του κτηρίου και των έργων τέχνης που φιλοξενεί.